Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλώ. είναι εγκληματική ενέργεια όταν χώρα εισβάλλει με τις ένοπλες δυνάμεις της στο έδαφος μιας άλλης. Προβαίνει σε εκδιώξεις, καταστροφές θρησκευτικών τόπων λατρείας, κατασχέσεις περιουσιών και παραβιάζει κάθε έννοια ανθρωπίνου δικαιώματος. Αναφέρομαι στην Τουρκία που το 1974 κατέλαβε το 1 τρίτο του εδάφους Κυπριακής Δημοκρατίας και συνεχίζει ανενόχλητα να εγκληματεί κατά κράτος μέλους της Ένωσης, μη αναγνωρίζοντας την υπόστασή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί αδικαιολόγητα ότι η ειρηνική προσάρτηση της Κριμαίας αποτελεί περίπτωση παράνομης εισβολής και κατηγορεί, επιβάλλει κυρώσεις και καταδικαστικές πολιτικές στη Ρωσία. Στην Τουρκία, αντιθέτως, χαρίζει δισεκατομμύρια, υπόσχεται ένταξη και ανέχεται τη δικτατορική συμπεριφορά του Ερντογάν. Αυτό είναι υποκρισία και δείχνει ότι η Ένωση δεν ενδιαφέρεται για τους πολίτες της και τοποθετεί τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά της συμφέροντα πάνω από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη. Τέλος, να επισημάνω ότι είναι απαράδεκτο σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητάμε από το Συμβούλιο να ασκεί πιέσεις στο Διεθνές Δικαστήριο. Η διάκριση των εξουσιών είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και κάθε προσπάθεια χειραφέτησης της δικαιοσύνης παραπέμπει σε δημοκρατίες τύπου Στάλιν. Ευχαριστώ.